τόσων θυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, τόσων Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, δίκαστης ευσεβέση κατεν αντίον δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα, τόσων Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου εν αντίον θέλω μόνο να σας εκφράσω σήμερα τις θερμότατες και αγκάρδιες ευχές μου. Οι ευχές που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μου για να έχετε υγεία. Όταν κανείς έχει το ανώτατο αυτό αγαθό, έχει τα πάντα στη ζωή του. Και το καταλάβαμε τις ημέρες αυτές της πανδημίας. Σκεφτείτε δηλαδή τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια εδώ στο σχολείο και σε όλα τα σχολεία της πατρίδας μας και σκεφτείτε σήμερα τι γίνεται στα σχολεία μας αυτά. Πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτό μας. Αλλά πάνω απ' όλα όμως, αυτή θα είναι η συμβουλή μου την οποία θα ήθελα να σας δώσω μέσα από την εμπειρία μου, την εμπειρία δηλαδή της ιερατικής μου και αρχιερατικής μου διακονίας. Πάνω απ' όλα ένα μας χρειάζεται, εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν εμπιστευόμαστε στο Θεό, όταν ακουμπάμε στο Θεό, αλλά χρησιμοποιούμε και τα μέσα σήμερα της επιστήμης και δεν κάνουμε αυτό το οποίο γίνεται στις μέρες μας, να βάζουμε πάνω από το Θεό και την επιστήμη και οτιδήποτε άλλο. Πάνω ο Θεός, πέρα απ' όλα ο Θεός, πάνω από το Θεό δεν μπαίνει τίποτα. Αυτός είναι το α και το ω της ζωής μας. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε να ξέρετε θα έχουμε και την ειρήνη του Θεού και την υγεία και κάθε καλό στη ζωή μας. Την αγάπη μου έχετε, τις ευχές μου και τις προσευχές μου τις καθημερινές και για το φωτισμό σας και για τους εκπαιδευτικούς σας, τους οποίους ιδιαίτερα αγαπώ από καρδίας και προσεύχομαι για αυτούς καθημερινά και για τους γονείς σας και για όλους σας. Καλή χρονιά. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός.